Η Έφη Κεραμιδιώτη είναι νέα μητέρα από την Κατερίνη. Είναι μία από τις χιλιάδες μητέρες που υποστηρίζουν το μητρικό θυλασμό και είναι έτοιμες να το αποδείξουν μπροστά σε όλους στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνεται σε όλη την Ελλάδα αυτή την Κυριακή. Ο θυλασμός είναι ένα δώρο ζωής. Είναι δώρο ζωής τόσο για την μητέρα, όσο και για τα παιδάκια που έρχονται στον κόσμο. Έχει αποδειχθεί ιατρικά και επιστημονικά πλέον και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη. Και δυστυχώς ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η παραπληροφόρηση εμποδίζουν πολλές μανούλες να εφαρμόσουν αυτό το τόσο φυσιολογικό πράγμα. Στόχος λοιπόν είναι ακριβώς αυτός, να τις ενημερώσουμε, να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες και να μιλήσουμε για τον δημόσιο θυλασμό, ο οποίος δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα είναι ταμπού. Μια επίσκεψη στο εξωτερικό σε οποιαδήποτε χώρα θα σας δείξει ότι αυτό το τόσο φυσιολογικό πράγμα δεν έχει ούτε ωράρια, ούτε χώρο στον οποίο μπορεί να γίνει. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει τόσο από τους φορείς, όσο και από διάφορους επαγγελματίες. Κατ' επέκταση και οι γονείς διστάζουν να προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια, η οποία είναι ό,τι πιο φυσιολογικό. Δεν μιλάμε για κάτι προσβλητικό, μιλάμε για ένα παιδάκι που απλά πεινάει και θέλει να φάει. Σκοπός της εκδήλωσης του Πανελλαδικού Ταυτόχρονου Δημόσιου Θυλασμού είναι απενοχοποίηση του δημόσιου θυλασμού και εξοικείωση εκ νέου της κοινωνίας μας με την εικόνα της θυλάζουσας μητέρας. Η επιθυμία των μητέρων για επιστροφή στο θυλασμό, παράλληλα με το πλήθος των δυσκολιών από εξωγενείς συνήθως παράγοντες που καλούνται να αντιμετωπίσουν, γέννησε την ανάγκη δημιουργίας τοπικών εθελοντικών υποστηρικτικών ομάδων θυλασμού. Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει περισσότερα από 150 μέλη. Ευελπιστούμε ότι την Κυριακή θα συγκεντρωθούμε ακόμη περισσότερα να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις. Στις 12 η ώρα προσέλευσης είναι 11 στο καφέ Όραμα στην πλατεία Δημαρχείου. Στις 12 η ώρα τα μωράκια που θα είναι η ώρα τους να θυλάσουν θα μπορέσουν να θυλάσουν δημόσια. Θα γίνει πανελλαδική καταμέτρηση και αισιοδοξούμε ότι και οι φορείς αλλά και ο κόσμος θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και θα αλλάξει και ο τρόπος που βλέπουμε το συγκεκριμένο θέμα. Στις ομάδες μητέρες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό βοηθούν άλλες μητέρες να μάθουν τη μητρική τέχνη του θυλασμού. Ενημερώνονται, έρχονται σε επαφή, μοιράζονται τις αγωνίες και τις ανησυχίες αλλά και τις εμπειρίες τους, αλληλοϋποστηρίζονται, παίρνουν δύναμη και κουράγιο. Αυτή η ομάδα ανήκει στο πανελλαδικό δίκτυο αντίστοιχων ομάδων. Δημιουργήθηκε στην Κατερίνη. Οι ομάδες αυτές είναι εθελοντικές. Απαρτίζονται από μανούλες, μέλουσες και ήδη μανούλες, οι οποίες στηρίζουν τον θυλασμό και οποιοδήποτε θέμα έχει να κάνει με την μητρότητα. Πρόκειται για καθαρά εθελοντική προσφορά, δεν έχει καμία σχέση με επαγγελματίες της υγείας. Και ο στόχος είναι η ενημέρωση, η αποφυγή των μύθων που υπάρχουν γύρω από τον θυλασμό και δυστυχώς είναι πάρα πολύ και η ενθάρρυνση των μητέρων να θυλάσουν τα παιδιά τους, ένα δώρο ζωής. Το 1992 καθιερώθηκε διεθνώς ο εορτασμός της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θυλασμού από την Παγκόσμια Συμμαχία για Δράση στο Θυλασμό, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF. Στην Ελλάδα, η εβδομάδα αυτή γιορτάζεται 1 με 7 Νοεμβρίου και φέτος έχει θέμα «Θυλασμός, ωφέλη για μια ζωή».